Αφήσαμε κάτι στη μέση, στο μέτωπο της επικαιρότητας και του ρεπορτάζ και της αναφοράς μας στο δεύτερο μέρος, με τις φθορές στο γυμνάσιο Γουβών σε 8 αίθουσες, καθώς άγνωστοι έσπασαν πόρτες, παράθυρα και θρανία. Θλιβερό περιστατικό, ντροπιαστικό περιστατικό. Πάμε στον Δήμαρχο, πάμε στον κύριο Γιάννη Σέγκο, Δήμαρχο της Χερσονήσου. Την καλησπέρα μας, Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα κυρία Αμπούη, χρόνια πολλά σε όλους που μας βλέπουν, να είστε καλά. Ακριβώς, ακριβώς. Θα τα μεταφέρω στη Βάλια βέβαια, δεν είναι στο στούντιο τώρα, αλλά θα τα μεταφέρω, Δήμαρχε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως το φόντο από πίσω, το αισιόδοξο που βρίσκεται, με φόντο εκεί το λιμάνι της Χερσονήσου, το παραλιακό μέτωπο, δεν σχετίζεται με το ντροπιαστικό περιστατικό. Η αλήθεια είναι που θα αναφερθούμε, που μας γεμίζει έτσι με προβληματισμό και με αισθήματα ανησυχίας για την επόμενη μέρα. Κληθήκατε να αντιμετωπίσετε... Κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. Έχετε πολύ σωστά καταλάβει ότι προσπαθούμε να αντιπαρέλθερη πραγματικότητα και πραγματικά το γεγονός το εξαιρετικά αρνητικό που αναφερθήκατε στον πρόλογό σας, που ήταν οι σοβαροί βανδαλισμοί που γίνανε στο γυμνάσιο των Μαλλιών και που στο παρελθόν έχουν ξαναγίνει, όχι βέβαια αντίστοιχου μεγέθους και μένους, αλλά και σε άλλα σχολεία του Δήμου Χερσονήσου, στη Χερσόνησο, στα Μάλια κτλ. Αυτή τη φορά γίναμε μάρτυρες τη Δευτέρα το πρωί ενός φαινομένου εξαιρετικά απογοητευτικού, καθώς, όπως πολύ ορθά είπατε, πολλές αίθουσες σπάσανε τζάμια, βανδαλίστηκαν κλιματιστικά, καταστράφηκαν κουρτίνες, ακόμα καταστράφηκε και κουτί ηλεκτρισμού μέσα σε μία αίθουσα. Και δυστυχώς εκείνο που μας θλίβει βαθύτατα και μας δημιουργεί, αν θέλετε έτσι, πολλή σκέψη, είναι το μένος κάποιων ανθρώπων που αναρωτιόμαστε και οι ίδιοι, και εγώ και συνάδελφοί μου στη Δημοτική Αρχή, η αστυνομία που προχτές το πρωί ήρθε λογική, Δήμαρχε, στο σχολείο. Δεν, μην ψάχνουμε λογική σε αυτά τα περιστατικά. Το μένος της καταστροφής του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας περιουσίας, που εμείς θα κληθούμε πάλι και να τα πληρώσουμε, γιατί πρακτικά ο Δημότης θα τα πληρώσει, ενώ τα παιδιά μας, τα οποία πασχίζουμε να έχουν ένα καλό σχολικό περιβάλλον, πρακτικά κάποιοι συμπολίτες μας που εκτιμούμε όλοι και το σχολικό περιβάλλον και η αστυνομία, ότι προφανώς δεν ήρθαν πολίτες ή συμπολίτες μας ή σχολικοί ή εξωσχολικοί από το Ρέθινο ή από τα Χανιά να καταστρέψουν το γυμνάσιο των Γουβών. Προφανώς είναι μέλη που προφανώς έχουν κάποια γυπνίαση εκεί με το σχολείο ή με την τοπική κοινωνία. Αλλά δυστυχώς μας γεμίζει θλίψη το γεγονός αυτό, το καταδικάζουμε απερίφραστα. Σήμερα το μεσημέρι, χτες και σήμερα ως το μεσημέρι, αποκαθιστάθηκαν όλες οι ζημιές, αλλά με σχετικά μεγάλο κόστος, το οποίο το επομιζόμαστε όλοι. Ενώ εκτιμώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι σαν κοινωνία αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σκύψουμε από πάνω, και θα ήθελα να πω από τη φιλόξενη εκπομπή σας ότι και σαν Δήμαρχος αλλά και σαν Δημοτική Αρχή δεν πρεσβεύουμε το δημοτικό σχολείο, το δημόσιο σχολείο Φρούριο, με κάγκελα, κάμερες, συναγερμούς, κάγκελα απόρθητα, σιδεροκάγκελα βαριά, τα οποία να μην μπορεί κανένας να διαβεί. Θα θέλαμε και τα παιδιά μας να παίζουν στα σχολεία και στα γήπεδά τους και στο μπάσκετ που υπάρχει μέσα και τα πάντα όλα. Αλλά σεβόμενοι το δημόσιο χώρο, το δημόσιο σχολείο και τη δημόσια περιουσία που όλοι μαζί την πληρώνουμε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στην όμορφη και ξεχωριστή είδηση της ημέρας που αφορά βέβαια το Δήμο σας. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τιμήσατε μαθητές για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλο, ο Δήμος Χερσονήσου μπορεί τα τελευταία δύο χρόνια όπως όλος ο κόσμος, όχι μόνο ο Δήμος Χερσονήσου, να μην καταφέραμε λόγω της πανδημίας να κάνουμε τις εκδηλώσεις που θέλαμε σε όλα τα επίπεδα, πολιτισμού, αθλητισμού, σχολικών αναγνωρίσεων των προσπαθειών των παιδιών μας, όμως ήρθε η ώρα όλα αυτά να γίνουν. Φέτος λοιπόν τιμήσαμε τους πρώτους των πρώτων, τους αριστεύσαντες του 2020 και 2021 που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που δεν μπορέσαμε να κάνουμε πέρυσι και πρόπερσι. Σε μια λιτή, όμορφη τελετή, πολύ ζεστή, τιμήσαμε λοιπόν αυτά τα παιδιά στο δημοτικό κατάστημα των Μαλλίων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, δίδοντάς τους ένα συμβολικό μεν χρήσιμο δώρο, ένα λάπτοπ, και αναγνωρίζοντας τις φιλότιμες προσπάθειες και των παιδιών μας και των γονέων τους και των δασκάλων τους, μάλιστα, να τα στηρίξουν και να τα κάνουν χρήσιμα μέλη στην τοπική μας κοινωνία. Και από εδώ και μπρος, και στο κομμάτι της παιδείας ή του αθλητισμού, γιατί θα γίνουν και εκδηλώσεις
βράβευσης όλων των παιδιών μας που διακρίθηκαν στους αθλητικούς αγώνες τα δύο προηγούμενα χρόνια και κατέκτησαν θέσεις πολύ υψηλές είτε στον ελληνικό χώρο είτε πανευρωπαϊκά. Μάλιστα. Ξέρετε, Δήμαρχε, βλέπω τη θάλασσα από πίσω τώρα και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς πάει ο τουρισμός, πώς έχει ξεκινήσει η σεζόν και ποια η πληρότητα στα ξενοδοχεία εκεί της περιοχής σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ήρθα εδώ στο λιμάνι για να δώσω, κλείνοντας, ένα αισιόδοξο τόνο στην παρέμβασή μου σήμερα και στη φιλοξενία στο πολύ φιλόξενο κανάλι σας, δίδοντας τον τόνο ότι ο τουρισμός, από τον οποίο ζει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος και εδώ στην περιοχή μας δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, έχει ξεκινήσει καλά. Πρέπει να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουμε να δούμε τουρισμό από τις αρχές με μέσα του Απρίλη να ξεκινάει ο τουρισμός. Τελείωνε ο Απρίλης και μετά ξεκινούσε. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα. Οι πληρότητες βέβαια είναι οι αναμενόμενες για την εποχή, αλλά όμως εκτιμούμε, παρότι έχουμε όλοι τον προβληματισμό, η ακρίβεια στα πάντα, στο καύσιμο, στην καθημερινότητα, πώς θα επιδράσει στο ταξίδι και στον τουρισμό, έχουμε την αισιοδοξία ότι μετά από ένα διετή εγκλεισμό της κοινωνίας και προφανώς όλων των αγορών μας και των ευρωπαϊκών αγορών, η θέληση του κόσμου να ταξιδέψει και να ξεδώσει και να περάσει καλά θα είναι μεγαλύτερη από το στροχοπέδι που θα προξενήσει η ακρίβεια. Ευελπιστούμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, καλά. Ήδη υπάρχει κάμπος ως κόσμος και εκτιμούμε ότι η σεζόν θα πάει καλά. Μάλιστα, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.